δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε πειθαρχημένοι στο αμυντικό κομμάτι και να δημιουργήσουμε στην κόντρα επίθεση κάποιες ευκαιρίες. Ενώ όλα κυλούσαν όπως έπρεπε, μέχρι το 45, η φάση του, τελευταία φάση, το πέναλτι για την αποβολή, η οποία ήταν έτσι, μην το δικαιολογούμαστε γι' αυτό, έγινε. Δυστυχώς χάσαμε τη συγκέντρωση στο τελευταίο λεπτό. Ο αντίπαλος έβαλε τον γκολ με πέναλτι και μείναμε και με 10 ποδοσφαιριστές. Στην πορεία του αγώνα είπαμε να προσπαθήσουμε να μείνουμε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, στο 0-1 να κρατηθεί μέχρι το τέλος και από εκεί και πέρα να δούμε στο τελευταίο 4-20 λεπτό τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Και εκεί που όλα πάνε σωστά, δυστυχώς και η τύχη πρέπει να σε βοηθήσει λίγο. Όταν παίζει με 10, όταν παίζει μια καλύτερη ομάδα, εννοείται ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε. Είμαστε λίγο τυχεροί, δεν δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Κάναμε το 0-1 και στο τέλος μας μένει η πίκρα, γιατί θα μπορούσαμε να το κλέψουμε το παιχνίδι με το πόντο. Στις στατικές φάσεις είχαμε το δοκάρι, είχαμε μια άλλη φάση που πέρασε μπάλα παράλληλα στη γραμμή. Είχαμε άλλη μια τρομερή απόκριση από τον φύλακα του Ρουφ, ο οποίος έπιασε στο 88 μια τρομερή φάση. Εντάξει, έτσι είναι το πρωτάθλημα, πρέπει να συνεχίσουμε. Παιχνίδι κάθε Κυριακή, να προσπαθούμε να κρατηθούμε μαζί όλη στην προπόνηση και να συνεχίσουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα τι θα πάμε να κάνουμε. Ξέραμε ότι είναι δύσκολη κατηγορία από την αρχή. Τα παιδιά κάνουν συγκλονιστική προσπάθεια. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες μου και για τους συνεργάτες. Α, δούμε. Ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ.